Με τις αντοχές των μικρομεσαίων επιχειρηματιών να έχουν προπολού εξαντληθεί και την αβεβαιότητα για το αύριο να επιτείνει την αγωνία για τη βιωσιμότητά τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων επιχείρησαν σήμερα να χτυπήσουν καμπανάκι προς την κυβέρνηση. Καταλαμβάνοντας συμβολικά την Τράπεζα Ελλάδος στα Χανιά, ζήτησαν λύση για την επιβίωση των εμπόρων. Αυτό θα φέρει μια αναστάτωση, τουλάχιστον για σήμερα, όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, αλλά εφόσον μας κλείνουν τα μαγαζιά μας, αφήνοντας ελπίδες ότι θα ανοίξουμε, αλλά στο τέλος δεν ανοίγουμε και τα προβλήματα συσσωρεύονται, καταλαβαίνετε ότι και εμείς θα πρέπει να εξαντλήσουμε οτιδήποτε μπορούμε με νόμιμο τρόπο να κάνουμε. Από την πλευρά της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου, το θέμα του ανοίγματος του λιανεμπορίου παραμένει στον αέρα, όσο τα επιδημιολογικά δεδομένα βρίσκονται στα σημερινά επίπεδα. Όσο οι μέρες χάνονται, τόσο βυθιζόμαστε περισσότερο σε συσσωρευμένα χρέη που έχει αφήσει και η δεκαετία, αλλά και το τελευταίο έτος που δυστυχώς τα στοιχεία που έχουμε από τον τζίρο είναι αποκαρδιωτικά. Την ίδια στιγμή ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων Αλκιβιάδης Βατόπουλος σε σχέση με το άνοιγμα των καταστημάτων δήλωσε ότι είμαστε σε μια ισορροπία ανάμεσα στην υγεία και την οικονομία. Τόνισε δε πως το σχέδιο είναι οι οικονομικές δραστηριότητες να επανέλθουν τμηματικά. Δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να επιβιώσουμε, δεν γίνεται την άλλη μέρα το πρωί με συσσωρευμένα χρέη, με τα πάντα στον αέρα, να μπορούμε να επιβιώσουμε. Οι έμποροι στα Χανιά, όπως και σε όλη τη χώρα, επισημαίνουν ότι τα μέτρα οικονομικής στήριξης των μικρών επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές δεν αρκούν για τη βιωσιμότητα του κλάδου, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια μουδιασμένη αγορά και συσσωρευμένα χρέη.